η ανακοίνωση του ΓΕΣ για τα δύο στελέχη του στρατού Ξηράς. Ενημερώνουμε ότι την 5η 1 Μαρτίου 2018 στρατιωτική περίπολος αποτελούμενη από δύο στελέχη του στρατού Ξηράς στο πλαίσιο συνήθους περιπολίας στην οριογραμμή δασικής περιοχής Καστανιών Εύρου λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων φέρεται να εντοπίστηκε από τουρκική περίπολο σε τουρκικό έδαφος. Για το περιστατικό έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες αρχές. Από την πρώτη στιγμή οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές και είναι σε εξέλιξη διαδικασίες επανόδου στην Ελλάδα. Είναι καλά στην υγεία τους, βρίσκονται στην Αδριανούπολη προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιστατικό με τους δύο Έλληνες αξιωματικούς που κρατούνται από τις τουρκικές αρχές, θέλω να σας ενημερώσω ότι βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κ. Αποστολάκης, είχε χθες ήδη τηλεφωνική επικοινωνία σε καλό κλίμα με τον Τούρκο ομόλογό του, κ. Άκαρ. Οι νομικές τυπικές διαδικασίες στην Τουρκία θα κινηθούν άμεσα και αναμένουμε τη σύντομη επιστροφή των δύο Ελλήνων στη χώρα μας. Περιμένουμε την άμεση διευθέτηση του ζητήματος που έχει προκύψει με την σύλληψη και κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών από τις τουρκικές αρχές. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ισχύσει ό,τι συμβαίνει πάντα και αμοιβαία σε αντίστοιχα συμβάντα. Περιμένουμε δηλαδή την άμεση επιστροφή των δύο στελεχών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Ελλάδα, όπως άλλωστε επιβάλλουν οι σχέσεις καλής γειτονίας και αμοιβαίου σεβασμού.